σε απλούστευση της διαδικασίας των προξενικών θεωρήσεων για τους επισκέπτες από τις αναδυόμενες αγορές, προχωρά το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο των στοχευμένων ενεργειών που γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία για την ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες προς όλες τις αρχές μας στο εξωτερικό να αξιοποιήσουν κάθε περιθώριο που παρέχει το πλαίσιο της συνθήκης Σέγγεν, ώστε όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν τη χώρα μας να λαμβάνουν ταχύτατες, αποτελεσματικές και φιλικές υπηρεσίες. Οι θεωρήσεις, όπου βέβαια δεν προκύπτει θέμα με το Σέγγεν, θα χορηγούνται πλέον εντός 48 ώρων. Χτίζουμε πολύτιμες συνέργειες για να μπορέσουν οι επιμέρους άξονες της πολιτικής μας να υλοποιηθούν αποτελεσματικά, γρήγορα, με περισσότερα άμεσα ωφέλη για τον κλάδο και ακόμα περισσότερα πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικονομία μας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να έρθουν για τουρισμό στη χώρα μας, ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρά σε συνεργασίες με εξωτερικούς παρόχους, αυξάνοντας τον αριθμό των σημείων εξυπηρέτησης ακόμη και σε πόλεις όπου δεν υπάρχουν προξενικές αρχές. Παράλληλα, έχουν δοθεί οδηγίες ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες χορήγησης θεώρησης πολλαπλών εισόδων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και μέχρι 5 χρόνια, καθώς και δωρεάν θεωρήσεις σε παιδιά κάτω των 12 ετών, σε μαθητές, φοιτητές αλλά και ειδικές κατηγορίες πολιτών. Θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή και άλλων καινοτόμων ιδεών, όπως το πιλωτικό πρόγραμμα απλούστευσης εισόδου στην Ιταλία, στην Ελλάδα από την Τουρκία για πολίτες τρίτων χωρών, που λειτουργεί για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι. Και φυσικά θα είμαστε σε στενή συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, ακούγοντας τις προτάσεις τους και στηρίζοντας την πραγματική οικονομία. Οι δύο Υπουργοί αποφάσισαν τη σύσταση ενός μόνιμου μηχανισμού συντονισμού των δύο Υπουργείων για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την παρουσία εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, αλλά και την θετική προώθηση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό. Άλλο ένα σημείο συνεργασίας που επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε εστιάζει στη διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό. Περάσαμε 2,5 πολύ δύσκολα χρόνια με διαρκείς έκτακτες περιστάσεις, κλιμακούμενη κοινωνική ένταση και συχνά εχθρικές συνθήκες για τον τουρισμό μας. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εκρηκτικές καταστάσεις, αξιοποιώντας εξειδικευμένους ανθρώπους με γνώσεις στο μάρκετινγκ και στη διαχείριση κρίσεων. Τόσο ο κ. Αβραμόπουλος όσο και η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισαν ότι η πολιτική και η κοινωνική σταθερότητα αποτελούν προϋπόθεση για να ανοίξει και πάλι ο δρόμος της τουριστικής ανάκαμψης και ανάπτυξης.